Είναι αυτό που σε εγωίτευσε στον άνθρωπο αυτό, δηλαδή πώς σε διεκδίκησε, κάτι θα είχε για να... Ήταν νομίζω κάτι ερωτευτείς. Αμοιβαίο, κάποια φορά υπάρχουν αυτές οι φλόγες που δημιουργείται έτσι μια χημική αντίδραση νομίζω. Άλλωστε θεωρώ ότι ο έρωτας έχει να κάνει και με χημικές αντιδράσεις που γίνονται στους εγκεφάλους των ανθρώπων. Νομίζω αυτό συνέβη. Ήταν σαν να καταλάβαμε ότι ο ένας ήταν για τον άλλο. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Εσύ κάνεις το πρώτο βήμα, διεκδικείς ή σε αρέσει να σε διεκδικούν γενικότερα? Όχι, πρώτο βήμα γενικά δεν κάνω. Νομίζω οι γυναίκες ίσως φανεί τέλος πάντων ότι ενδιαφέρονται για κάποιον. Ναι. Ενώ ίσως το ψυχανεμιστεί ένας άνθρωπος. Αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα έκανε το πρώτο βήμα, όχι. Όχι. Θέλεις τους ρόλους στα ζευγάρια λίγο πιο κλασικούς. Δηλαδή πιο παραδοσιακούς. Είμαι λίγο πιο παραδοσιακή σε αυτό. Ότι ο άντρας, ο ρόλος του αρσενικού, θα σε φλερτάρει, θα σε εκδικήσει, mm-hmm. θα σου δείξει ότι σε θέλει και μετά θα προχωρήσει. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει μια σχέση. Όταν ξεκίνησε αυτή η σχέση, εσύ πόσα πράγματα γνώριζες για την προσωπική του κατάσταση? Δηλαδή ότι ήταν παντρεμένος, ότι ήταν έγκυος η σύζυγός του. Όλη αυτή η κατάσταση τη γνώριζες από την αρχή? Αυτό που ήξερα από την αρχή είναι ότι υπήρχε μια σχέση η οποία είχε λήξει. Σχέση ή γάμος? Γάμος, ενώ που είχε λήξει γιατί ήταν σε διάσταση. Δηλαδή είχαν πια οι άνθρωποι αυτοί ξεκαθαρίσει, ο σύντροφός μου τουλάχιστον, και είχε αποφασίσει ότι θα προχωρήσει και θα συνεχίσει τη ζωή του. Δεν ήταν σε μια κατάσταση έτσι κι αλλιώς του να δημιουργήσει μια καινούργια σχέση ακόμα. Έτυχε και γνωριστήκαμε. Δηλαδή νομίζω θα είχε μείνει για αρκετό διάστημα ελεύθερος μετά, mm-hmm. Αν δεν είχε τύχει να γνωριστούμε. Καλά, συμβαίνει αυτό πολύ συχνά. Ναι. Και πολλές φορές έτσι γίνονται και τα μπερδέματα. Ναι. Συμβαίνει. Συμβαίνει να βγεις από μια σχέση και να βρεις μπροστά τον έρωτα της ζωής σου. Στο λέω γιατί έτσι έχει γίνει σε μένα, δηλαδή εκ πείρας, ας πούμε, συμβαίνει. Και καμιά φορά αυτό προκαλεί και μπερδέματα. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει βγει από μια σχέση, μπορεί καμιά φορά η πρώτη σχέση του να θεωρεί ότι... Πολλά. Ότι είσαι τρίτο, ήσουν τρίτο πρόσωπο ή οτιδήποτε. Τρίτο πρόσωπο δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ. Δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Και επίσης θα το θεωρούσα πολύ λίγο για μένα. Δηλαδή τέτοια έκπτωση στον εαυτό μου δεν θα την έκανα. Για κανένα λόγο. Δεν θα ήμουν ποτέ με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και κάπου αλλού. Αν μη τι άλλο δηλαδή, θα από σεβασμό και αξιοπρέπεια στον εαυτό μου, θα ήθελα κάτι καθαρό απέναντί μου όπως καθαρή είμαι κι εγώ. Οπότε σε αυτό είμαι πολύ ξεκάθαρη. Ήξερα λοιπόν ότι υπήρχε μια σχέση που ήταν σε διάσταση, εκκρεμούσε το διαζύγιο. Εντάξει, δεν τελειώνει η ζωή του ανθρώπου μέχρι να βγει το διαζύγιο του, το οποίο μπορεί να πάρει ανάλογα με το τι περίπτωση είναι, μέχρι και 1,5 χρόνο μετά, ας πούμε. Όσον αφορά την εγκυμοσύνη, πριν... Ξέρεις, πολλές φορές, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, εμείς τον γνωρίζουμε και στην ουσία μαθαίνουμε τα δεδομένα των δικών του συναισθημάτων. Mm-hmm. Αυτό ισχύει. Δηλαδή στην ουσία εμείς κάνουμε μια σχέση και μαθαίνουμε την αλήθεια του συντρόφου μας. Από εκεί και πέρα σε αυτές τις σχέσεις τι γίνεται? Υπάρχει και μια άλλη αλήθεια πολλές φορές που μπορεί να μην είναι κοινή. Σαφώς. Και την οποία δεν μαθαίνουμε σίγουρα αρχικά ή μπορεί να τη μάθουμε κάποια στιγμή ή μπορεί να μην τη μάθουμε και ποτέ. Λοιπόν, εσύ λοιπόν γνώρισες τον σύντροφό σου, όπως σου εξήγησε και σε φλέρταρε, ήταν σε διάσταση, σε ένα γάμο ο οποίος...